που με δική μας πρωτοβουλία μπήκαν στοιχεία στο ψήφισμα, στο κοινό ψήφισμα, στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι πρέπει να ανατραπούν πολιτικές, ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση στο θέμα των μεταναστών, ότι δεν είναι θέμα κάτι μεμονωμένο. Αν το θέμα παρέμενε μεμονωμένο, παρέμενε δηλαδή στρατόπεδο Κορίνθου, δεν θα λυνόταν και δεν θα λυνόταν αν δεν άλλαζαν αυτές οι πολιτικές. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα τα οποία να εκτιμήσουμε και είναι θετικές οι πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται τόσο από τον Δήμαρχο όσο από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από όλους τους παράγοντες, ότι το στρατόπεδο αυτή τη στιγμή έχει μπει στην ημερήσια διάταξη να απομακρυνθεί σαν κέντρο φύλαξης, σαν κέντρο κράτησης, σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπως έχουμε πει, ανθρώπων ή σαν φυλακές που υπήρχαν τέτοια σενάρια στο προηγούμενο διάστημα και να είναι ένας χώρος ο οποίος θα αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της Κορίνθου, που εκεί μέσα θα συνδυαστεί και με άλλες υπηρεσίες, δηλαδή να γίνει πώς να πούμε, το διευθυντήριο, το κέντρο των υπηρεσιών τόσο της περιφέρειας, αλλά και η αστυνομία, η περιοχή και άλλες υπηρεσίες, ένας χώρος ο οποίος είναι ιδανικός γιατί υπάρχει πρόσβαση από το προαστιακό μέχρι τα οδικά δίκτυα που έχουμε, το μεγάλο οδικό δίκτυο της χώρας, όσο και το αστικό δίκτυο εδώ στο νομό. Άρα λοιπόν είναι αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί χρόνος αυτή την κατεύθυνση, είναι πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, έχει μπει, υπάρχουν δεσμεύσεις από την σημερινή κυβέρνηση για αυτό το θέμα και σε αυτό ακριβώς την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Ταυτόχρονα όμως λέμε ότι μικρές δομές, γιατί μπήκε αυτό το θέμα και εδώ να πούμε, μικρές δομές οι οποίες έχουν σχέση με, που έχει συζητηθεί δηλαδή από το αντίστοιχο, από την αντίστοιχη υπουργό, την κυρία Χριστοδουλοπούλου, το λέω καλά το όνομα. Λοιπόν, σχετικά με το να υπάρξει μια ανοιχτή δομή μικρή για ανήλικους που δεν έχουν χάσει τους γονείς τους, που για κάποιες δεκάδες άτομα έχει έτσι υποθεί, που να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, να μπορούν να δοθούν να διαβιώσουν, ας πούμε, στο οποίο η πλειοψηφία του Δήμου, η Δημοτική Αρχή πήρε και θετική θέση, όπως και την αναγκαιότητα να υπάρξει μια μικρή δομή τακτοποίησης, δηλαδή με την το να καταγραφούν στοιχεία σε αυτούς που συλλαμβάνονται χωρίς να έχουν χαρτιά, γιατί θεωρούμε ότι και εμείς ότι οι μετανάστες πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι, να έχουν χαρτιά, να είναι νόμιμοι στα πλαίσια των δικαιωμάτων των οποίων υπάρχουν από την συμβάση του ΙΕ, από την Εθνική Αμνηστία κτλ. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, υπήρχε μια κατηγορηματική έτσι άρνηση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Νανόπουλο και μας παραξενεύει γιατί μαζί με και με άλλες φωνές όπως της περιφέρειας του κύριου Καλλιέρη, του κύριου Παπαφωτίου, διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, μας παραξενεύει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν που είναι στο στρατόπεδο, δεν είχαν σηκώσει ποτέ τη φωνή τους για τα θέματα αυτά, ξαφνικά είναι κάθετοι ότι πρέπει να φύγει, ας πούμε, το κέντρο, ότι να μην υπάρχει, και μάλιστα διαστρεβλώνουν, ο κ. Νανόπουλος και σε δηλώσεις του, όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, και σε δηλώσεις του από ό,τι είδα, διαστρεβλώνουν και μιλάνε ότι θέλει να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Έχω τις δηλώσεις και γραπτές και τις έχω ακούσει κάποιες από αυτές, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε. Δεν μιλάνε κανένας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τόσο από πλευράς Υπουργείων από ό,τι ξέρω, αλλά όσο και πλευράς Δήμου για ανοιχτό κέντρο, αλλά για αυτές τις δομές τις οποίες προηγούμενα μίλησα. Άρα λοιπόν η ευαισθησία σε ένα δύο τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από την πολιτεία, πρέπει να υπάρχει. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει και είναι τεράστιο. Σήμερα διάβαζα ότι ανάμεσα στο 2013 και στο 2014 οι μεταναστές αυξήθηκαν 180% που μεταναστεύουν στην Ευρώπη. Έχω μάλιστα πρόχειρα μερικά στοιχεία μαζί μου, έτσι για να δώσουμε την έννοια. Και δεν είμαστε μόνη χώρα που έχουμε το θέμα. Το θέμα είναι ευρωπαϊκό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι περισσότεροι σήμερα είναι από τη Συρία και από άλλες εμπόλεμες ζώνες. Είναι πρόσφυγες λόγω των πολεμικών σειράξεων. Δεν είναι καν οικονομική μετανάστευση πιο πολλοί από αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν θέματα σοβαρά
τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, έχουν στοιχεία από τη Frontex ότι το 2014 είχαμε 274.000 μετανάστες που ήρθαν στην Ευρώπη. Τα επίσημα στοιχεία. Πιθανόν και παραπάνω. Από τους οποίους και το 2013 είχαμε 100.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν την εκρηκτικότητα λόγω των πολέμων αυτής της κατάστασης. Δεν είμαστε εμείς η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής. Η Ιταλία δέχτηκε πέρυσι, νομίζω, γύρω στις 170.000 και εμείς 40 αντίστοιχα. Χιλιάδες μετανάστες. Έχουμε εισρωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα. Το αντίστοιχα έχουν η Ισπανία και τα λοιπά. Όλες οι χώρες δηλαδή οι οποίες προσεγγίζουν. Η μεγαλύτερη κίνηση, διακίνηση γίνεται μέσω της θάλασσας. Τα 2-3% περίπου έρχονται μέσα από, από τη Μεσόγειο. Με πυγμούς. Πρόσφατα είχαμε και στην Ιταλία πάλι ναυάγιο που ευτυχώς σώθηκαν οι πιο πολλοί από τους ναυαγούς, από τις Ιταλικές αρχές. Ένα πρόβλημα λοιπόν τεράστιο, το οποίο αντιμετωπίζεται με διεθνείς πολιτικές, με το σταματήσουν αυτές οι αιστείες, με το οι πρόσφυγες να έχουν δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και επίσης να κατανεμηθεί το φορτίο αυτό σε όλη την Ευρώπη. Εμείς πιέζουμε και από τη νέα κυβέρνηση να τεθεί το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Οι πιο πολλοί εξάλλου το δηλώνουν και εδώ, θέλουν να φύγουν. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν να επαναέλθουν στις χώρες τους. Και είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν λύνεται ούτε με κορώνες, ούτε να κρύβουμε το χαλί κάτω από το χαλί το πρόβλημα, ούτε να λέμε να πάνε αλλού. Αυτό το εσωτερικό διαφήμιση του παππού που λέει να πάτε αλλού, αυτό δεν ισχύει στην πολιτική ζωή. Το πρόβλημα υπάρχει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και η Ελλάδα έτσι, πρέπει να το αντιμετωπίσει στα πλαίσια του ανθρωπισμού, στα πλαίσια του διεθνούς προβλήματος που υπάρχει και αυτή είναι η άποψή μας.